σκέφτηκες στη φάση του Μπέκα στο δεύτερο ημίχρονο? Για αρχή θα πω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Κάναν μια τεράστια προσπάθεια και αξίζουν κάθε συγχαρητήρια. Η ανατροπή ήρθε γιατί δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το γυρίσουμε. Και δεν φτάνει μόνο να το λες, αλλά πρέπει να το δίνεις και με πράξεις. Αυτό κάναμε. Είχαμε πίστη σε όλο το 90 λεπτό και δόξα τω Θεώ ευτυχήσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν απογοητεύτηκες στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη? Έως ένα σημείο υπήρχε απογοήτευση για τα γρήγορα γκολ που δεχτήκαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο πρέπει να συνεχίζεις. Πρέπει να παλεύεις μέχρι το τελευταίο λεπτό και αποφασίσαμε ότι θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Έχει μεγάλη στιγμή για σένα και στο ποδόσφαιρο. Αν έχει προηγηθεί κάτι στην κατασκοπία, τι είπε ο Σάκης ο Φερμανδίδης, γιατί τον είδαμε όλοι να τρέχει και να σου λέει κάτι? Όχι, είναι κάποια πράγματα που συζητήσαμε και κατηδίαν. Νομίζω ότι καλό θα είναι να μην αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μένουν στην ομάδα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε... είναι ανάπτυξη τα συναισθήματα, γιατί δεχτήκαμε και δύο γκολ, το οποίο πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε απολογισμό και να δούμε τι έφταξε σε αυτά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Υπάρχει μια απογοήτευση έως ένα σημείο, αλλά θα πρέπει να μείνουμε στη νίκη, θα πρέπει να μείνουμε στην προσπάθεια και νομίζω ότι στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να τα δώσουμε όλα για όλα. Αλέξανδρε, πανηγύρισες ιδιαίτερα την απόκριση του πέναλτι και άκουσες και το κόσμο να φωνάζει το όνομά σου. Νομίζω πρώτη φορά το σώμα. Θέλεις να το σχολιάσεις και... Πανηγύρισα έντονα το πέναλτι γιατί βλέπω την προσπάθεια των παιδιών από το πρώτο λεπτό, ήταν απίστευτη. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθαν όλα τα συναισθήματα. Ένιωσα ότι δικαιώνονται και αυτοί μαζί μου. Και έτσι είμαστε μια ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο παιχνίδι, στο 2-1 με τη Βασίλεια, ήμουν πάλι εδώ και έλεγα για το σκορ ότι το 2-1 ίσως να ήταν και καλό το σκορ. Ίσως να μας ευνοούσε για το εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό θα πω και τώρα. Θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πάμε στη Ρωσία να τα δώσουμε όλα. Για τον κόσμο που φώναξε το όνομά σου? Τι να πω, μαγικό. Να βλέπεις 30.000 κόσμο να φωνάζει το όνομά σου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω 100% ότι ήταν ο 10ος παίχτης σήμερα. Υπήρχαν στιγμές που ανατρίχιαζα μες στο παιχνίδι. Και σίγουρα αν δεν ήταν ο κόσμος δεν θα είχαμε πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δίπλα μας από τα πρώτα παιχνίδια και θέλουμε να συνεχίσει να είναι.